Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ κοντά σας. Εγώ είμαι αθλήτρια με πρόβλημα όρασης στην Εθνική Ομάδα Goalball. Για όσους δεν ξέρουν, το Goalball είναι πανευρωπαϊκό, παραολυμπιακό άθλημα, καθαρά ομαδικό, καθαρά άθλημα για άτομα με πρόβλημα όρασης. Είναι το μόνο άθλημα που δεν ανήκει πουθενά αλλού, παρά μόνο στα άτομα με πρόβλημα όρασης. Όλα που υπόθηκαν πριν από μένα με καλύψανε πάρα πολύ. Απλά σε εμάς που είναι μια ειδική ομάδα, λόγω του προβλήματος όρασης, υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, όπως ότι ας πούμε ένα παιδί, όπως είπε ο κύριος Σοφιανός, στο σχολείο, που θα μπορούσε να παίξει έστω και στο προάβλιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Άρα ένα παιδί από μικρό με πρόβλημα όρασης θέλει συνοδό ακόμα και στο πάρκο της γειτονιάς. Που σημαίνει ότι εδώ και χρόνια αυτό που ζητάμε είναι στις υποδομές. Ένα γήπεδο που θα στεγάζει άτομα με προβλήματα όρασης, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αθλητισμό σε ελεύθερο χώρο. Ακόμα και στο γήπεδο το ανοιχτό του Στίβου, πρέπει να έχουν συνοδό. Να πω για τα χρήματα, τι να πω, το σωματείο με 1.900 τι να πληρώσει. Πού μας δίνουνε, να πληρώσει το ενίκιο, τον λογιστή για τα μητρώα, όπως είπανε, τον προπονητή που αν έχεις ένα ομαδικό και ατομικά, φανταστείτε πόσους προπονητές θέλουμε, συν συνοδούς. Έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα στο ότι με το που έγινε ο νόμος που τα παιδιά με προβλήματα όρασης εντάχθηκαν στα σχολεία, τα κανονικά, για καλύτερα, δεν ξέρω πόσο καλύτερα έγινε, γιατί εμάς και δεν συνεργάζονται οι σύνδεσμοι, τα σωματεία των ατόμων με πρόβλημα όρασης και επίσης δεν μας δίνουν το δικαίωμα να μπορούμε να βρούμε αυτά τα παιδιά. Αυτό της υποδομής είναι ότι ένας γονιός, εμείς ας πούμε δεν μπορούμε να έχουμε γήπεδα παντού, είναι φυσιολογικό. Μια Αθήνα με μικρότερο ποσοστό ατόμων με πρόβλημα όρασης θέλει ένα γήπεδο, ίσως κεντρικά, για να μπορεί ο γονιός να φέρει το παιδί με ασφάλεια. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, δωρεάν αθλητισμό, εγώ δεν ξέρω πού γίνεται, εμείς σαν σωματείο το παλεύουμε, αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη 4 χρόνια έχουμε να πάρουμε ρούχα και ό,τι χρειάζεται ο αθλητής. Ομαδικό 6, έχουμε μείνει 4 και έχω φτάσει 46 χρονών να παλεύω γιατί θέλω να υπάρξει συνέχεια σε αυτό που κάνω. Έχω πάει εξωτερικό, ξέρω ότι είναι αλληλεπίδραση. Ξέρω ότι είναι ανάπτυξη, ξέρω ότι είναι κοινωνικοποίηση, ξέρω ότι είναι μαθαίνεις να παίρνεις και να δίνεις και να λες μέσα σου ό,τι και αν σου έχει συμβεί στη ζωή, ότι και εσύ μπορείς να είσαι εδώ, να κάνεις ό,τι καλύτερο. Σαν εθνική ομάδα εγώ πήρα το χάλκινο πριν 3 μήνες. Ποιος το έμαθε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μεγάλο ο καημός μου να μπορέσουμε να υπάρξει ανάπτυξη από μικρά παιδιά να μπαίνουν στον αθλητισμό. Βοηθάει άπειρα και πάρα πολύ, γιατί και εγώ έβλεπα και το έχω πάθει από τροχαίο και εμένα μου έδωσε, γι' αυτό το συνεχίζω. Θα είμαι εδώ, το δικαίωμα στον αθλητισμό θα το διεκδικώ και το δικαίωμα να μιλάω δεν θα μου το σταματήσουν. Το κράτος πρέπει να δώσει χρήματα σε όλους. Όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία, όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Θα είμαι εδώ, όποιος μου πει, να πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για όλη τη νεολαία και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ θλιβερό το ότι τα σωματεία, εμείς ήμασταν 7, έχουμε μείνει 5, τα 5 έχουν από 8 ανθρώπους και οι 4 στους 8 είναι άνω των 40. Είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό. Και μένουμε για να μπορέσουμε
να βρούμε παιδιά, αν μας αφήσουν να γίνει αυτό, γιατί χωρίς υποδομή δεν γίνεται να συνεχιστεί. Είναι κρίμα να στεναχωριέσαι για κάτι που είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορείς να το έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πω ένα τελευταίο, ότι όπως η ΠΑΕ, κάθε ΠΑΕ παίρνει ένα χρηματικό ποσό, θα μπορούσε αυτή η ΠΑΕ το ποσοστό του 5% να το δίνει σε μικρότερες. Δεν νομίζω ότι οικονομικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνουμε 120 εκατομμύρια γήπεδο και να μην έχουμε οι 30.000 για μικρότερα σωματεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.